Γιώργος Μαρκόπουλος, θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα. Κοντά του είναι ο κύριος Γιώργος Φάβας, είναι πρόεδρος κυνηγητικού συλλόγου Καλαμάτας. Καλημέρα και στους καλημέρα, δυο σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και αντιδήμαρχος παιδείας και δημοτικής περιουσίας ο κύριος Φάβας. Τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή μας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό και ευθύς αμέσως πρέπει να του δώσουμε το λόγο, γιατί αυτός είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας εξηγήσει με ποιους κανόνες και πώς μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει άδεια έχοντας ένα όπλο στο σπίτι του, το οποίο εσείς ή αυτοί που του παρέχουν άδεια να προορίζεται το όπλο για κυνήγι, αλλά αυτός να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο αυτός επιθυμεί. Οι διαδικασίες είναι σαφείς όσον αφορά την απόκτηση του όπλου. Κατά την αγορά του από το οπλοπωλείο και το σχετικό τιμολόγιο, στείνεται στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομικής διεύθυνσης, όπου, στην υπηρεσία δηλαδή των όπλων, όπου εκεί θα πρέπει να προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά. Μας λέτε ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά? Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, θέλω να δηλώσω κυνηγός, να βγάλω μια άδεια θύρας και να πάρω στα χέρια μου μια καραμπίνα, η οποία παίρνει μέσα 5 ή 3 με τους μειωτήρες φυσίγγια. Με ποια διαδικασία το κάνω? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που μας αφορά κυρίως είναι τα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία είναι από παθολόγο και από ψυχίατρο, και μάλιστα ψυχίατρο από δημόσιο νοσοκομείο, και τα οποία θα πρέπει να τα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία των όπλων. Από εκεί πέρα, ο ψυχίατρος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει αν λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή αυτός ο οποίος αιτείται τα δικαιολογητικά, η οποία αγωγή σχετίζεται με ψυχιατρικά νοσήματα ή με κατάθλιψη ή με το οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να τον επηρεάσει. Και πώς το τσεκάρει αυτό ο ψυχίατρος? Είναι κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου? Όχι, υπάρχουν οι συνταγογραφήσεις οι οποίες γίνονται με το ΆΜΚΑ του, και έχοντας το ΆΜΚΑ του ΕΤΟΥΝΤΑ, ο ψυχίατρος αυτόματα μπορεί να δει τα φάρμακα τα οποία του έχουν συνταγογραφηθεί κατά το παρελθόν. Και αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά δεν είμαι διαγνωσμένος, δεν έχω πάει ποτέ να ζητήσω βοήθεια από έναν ψυχίατρο, τι γίνεται? Ναι, ήθελα να ολοκληρώσω ότι εκτός από αυτό, ο ψυχίατρος προβαίνει και σε μία εξέταση με κάποιες ερωτήσεις οποίες κάνει στον ΕΤΟΥΝΤΑ, και μέσα από αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να διαπιστώσει την ψυχική του υγεία. Μάλιστα. Με μία τυπική εξέταση. Μια τυπική εξέταση η οποία γίνεται στο ιατρείο, το δημόσιο ιατρείο, εννοείται, στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας, αν υπάρχει ψυχίατρος. Και από εκεί και πέρα μπορεί να διαπιστώσει. Αν δει κάτι όμως, να γνωρίζετε ότι πλέον απευθύνεται στο στενό συγγενικό του περιβάλλον. Δηλαδή, ζητάει ανθρώπους από το στενό συγγενικό του περιβάλλον, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει κάποιες συμπεριφορές περίεργες. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αν διαπιστωθεί και κάτι παραπάνω, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν χορηγείται η άδεια. Δεν παίρνει την άδεια ο άνθρωπος ο οποίος, ένας ψυχίατρος, θα τον εξετάσει και θα διαγνώσει ότι αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα. Τώρα, όλοι αυτοί που ακούμε κατά καιρούς ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ότι ακολουθούσαν μια φαρμακευτική αγωγή, κάποιοι την ακολουθούσαν, κάποιοι την είχαν σταματήσει. Πώς βρέθηκε πάνω τους, πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους να έχουν όπλα, να έχουν καραμπίνες? Νόμιμα κυνηγητικά όπλα. Και νόμιμα. Έτσι. Όχι έτσι πήγα το αγόρασα από κάπου. Θα σας εξηγήσω. Η άδεια ενός όπλου έχει ισχύει για 10 έτη. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη δεκαετία μπορούν να προκύψουν πολλά προβλήματα. Είτε ψυχιατρικά, είτε κατάθλιψη, είτε κάτι άλλο τέλος πάντων, το οποίο εκδηλώνεται μετά από σοβαρά συμβάντα τα οποία μπορεί να έχουν συμβεί μετά την απόκτηση του όπλου στην οικογένεια ή στο ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο περίεργο, ίσως, κύριε Πρόεδρε? Δεν πρέπει κι εσείς λίγο να ζητήσετε μια επανεξέταση του πλαισίου? Το λέω γιατί. Άντε λοιπόν, ένας ψυχίατρος είναι τόσο γκουρού που μέσα σε 3 ή 5 ερωτήσεις, μέσα σε μισή ώρα, καταλαβαίνει ότι εγώ έχω πρόβλημα και δεν μου χορηγεί ιατρικό πιστοποιητικό. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, ποιος μπορεί να κάνει το μάγο για το αν εμένα θα μου συμβεί κάτι που θα με κάνει να δω τον κόσμο αλλιώς? Κανένας, και εδώ τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα, ιδιαίτερα μετά τις ανθρωποκτονίες οι οποίες έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσει η πολιτεία και να μειώσει το χρόνο αυτό της ισχύς των όπλων, τουλάχιστον από τα 10 στα 5 χρόνια, έτσι ώστε να εξετάζεται κάθε 5 χρόνια δηλαδή ο κάτοχος ενός όπλου. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο ότι κάποιοι το παίρνουν για να κυνηγήσουν, να βγάλουν μια άδεια θύρας.
πολλοί νιώθουν και ανασφαλείς. Ξέρετε, εδώ πέρα στην ΥΠΕΘΟ υπάρχει αρκετή παραβατικότητα και ειδικά στην περιοχή της Μεσσηνίας, όπως και στην Κορινθία. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν ανασφαλείς και γι' αυτό το λόγο θέλουν να έχουν κάποιο όπλο σπίτι τους. Έτσι, με πρόφαση ότι θέλουν να βγάλουν μια άδεια θύρας, την οποία μπορεί και να την βγάζουν, έτσι, αποκτούν ένα όπλο, είναι κανονικά ψυχικά υγιείς, γιατί ακριβώς φοβούνται ότι μπορεί κάτι να τους συμβεί. Για ασφάλεια το κάνουν. Για την ασφάλεια. Για την ασφάλεια. Ακριβώς. Οπότε, άμα μπει κάποιος μέσα, λέει να τους απειλήσω και να. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Εάν έχει μείνει ένα όπλο στο σπίτι, δηλαδή αν εγώ μπαμπάζω, ο παππούς μου έχει ένα όπλο. Ναι. Και υπάρχει μία νόμιμη άδεια γι' αυτό. Το κατέχουν, δηλαδή το κατήχαν νόμιμα. Εγώ που θέλω τώρα να περάσει σε μένα, θα πρέπει πάλι να πάω και να ξεκινήσω από την αρχή τη διαδικασία. Βεβαίως. Υπάρχει είτε η διαδικασία της μεταβίβασης, ναι. Δηλαδή αν είναι να μεταβιβαστεί το όπλο, όταν είναι εν ζωή αυτή η οποία αναφέρατε προηγουμένως, ο παππούς ή ο πατέρας, ναι. Ή η διαδικασία της κληρονομικής διαδοχής, όπου κανονικά με την αποδοχή κληρονομίας δηλώνεται το όπλο. Και από εκεί και πέρα ακολουθείτε κανονικά η διαδικασία που σας προείπα και πάλι, εξετάζεται πάλι. Θα πάω να εξεταστώ και όλα αυτά που είπατε. Βεβαίως. Και κάτι τελευταίο, Πρόεδρε. Εγώ λοιπόν έχω ένα όπλο, γιατί έχω κριθεί ικανός να το έχω, για οποιοδήποτε λόγο, για θύρα. Άλλος λόγος δεν υπάρχει να έχω όπλο, εν πάση περιπτώσει, στην ντουλάπα μου. Λοιπόν, στην πορεία προκύπτουν κάποια ζητήματα. Εξετάζομαι από έναν ψυχίατρο, ο οποίος βρίσκει ότι έχω κάποια προβλήματα. Αυτός ο ψυχίατρος έχει πουθενά πρόσβαση σε στοιχείο το οποίο να του υποδεικνύει ότι εγώ είμαι κάτοχος όπλου? Όχι, με την έννοια βέβαια γνωρίζετε η βεβαίωση την οποία έχει δώσει. Ναι, αλλά αν είναι ο ίδιος. Αν δεν είναι ο ίδιος όμως, δεν υπάρχει κάποια βάση δεδομένων. Όχι, αν εννοείται ότι στη βάση δεδομένων, αν καταχωρείται ότι είναι κάτοχος ήδη όπλου, όχι. Και το όπλο. Ναι. Δηλαδή, από κάποια βάση δεδομένων, δεν μπορεί ένας ψυχίατρος ο οποίος θα με διαγνώσει να ξέρει αν εγώ έχω και άδεια οπλοκατοχής. Αν έχεις ήδη άδεια οπλοκατοχής, δεν το γνωρίζει, αλλά. Όλο το σύστημα τρίπιο. Ναι. Θα πρέπει όμως να το δηλώσει τον ψυχίατρο ότι ήδη έχεις ένα όπλο το οποίο θέλει να το νομοποιήσει. Γι' αυτό άλλωστε του ζητάς την άδεια, τη βεβαίωση. Μάλιστα, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε. Εσύ, δεν υπάρχει άλλο. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να έχει όπλο στο σπίτι του μόνο γιατί θέλει να ασχοληθεί με το κυνήγι. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και τα σκοπευτικά όπλα. Δηλαδή υπάρχουν κάτοχοι όπλων, καραμπίνες ή δίκανα, τα οποία υπάρχουν στα σπίτια για αθλητικούς σκοπούς. Όπως επίσης και για αθλητικούς σκοπούς υπάρχουν και τα πιστόλια. Έτσι, μπορεί εδώ πέρα αρκετοί. Αυτό που το οποίο πρέπει να τηρούμε όλοι μας απλά είναι οι κανόνες ασφαλείας. Έτσι, για τα όπλα τα οποία κατέχουμε και τα οποία τα έχουμε στο σπίτι, τα οποία πρέπει να είναι και λυμένα. Άλλο πλοκατοχή, όχι σε δίκες μόνο. Ακριβώς. Στην οπλοκατοχή, λοιπόν, πρέπει, αν έρθει η αστυνομία και εμένα στο σπίτι μου να μου κάνει έναν έλεγχο και μου βρει τα όπλα τα οποία είναι σε περίοπτη θέση, να το πω έτσι, και δεν είναι λυμένα, και δεν έχω, εννοείται κατά την περίοδο την οποία δεν έχουμε κυνήγι, τότε έχω πρόβλημα. Γιατί τα όπλα πρέπει να είναι μακριά από παιδιά, να είναι ασφαλισμένα σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, όπως και τα φυσίγια, να είναι σε διαφορετική μεριά από αυτές που βρίσκονται. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο και σένα. Την καλημέρα μας στην Καλαμάτα. Γεια σας. Φεύγουμε.